ποια είναι η αίσθηση που έχετε αποκομίσει από αυτές τις πέντε προτάσεις? Απογοήτευση και ανησυχία. Απογοήτευση γιατί φοβάμαι ότι δεν μπορεί να τις πάρει στο σοβαρά. Όχι τόσο το περιεχόμενο των προτάσεων που είναι εν πάση περιπτώσει γενικόλογες, ουσιαστικά δεν φέρουν καμία τομή, απλώς ανήκουν ένα διάλογο, όσο και τη διαδικασία. Ουσιαστικά αναβάλλεται η διαδικασία, η κίνηση της συνταγματικής διαδικασίας αναθεώρησης για ένα χρόνο, ανοίγει ένας διάλογος πάνω σε αυτούς τους ας πούμε πέντε άξονες συζήτησης που κατευθύνεται από μια αγνώστο λοιπόν στοιχείων 15 μελής επιτροπή που ορίζει την κυβέρνηση, η οποία οργανώνει κάποιες λαϊκές συνελεύσεις σε δήμους, με δήμους, με NGO, με ενώσεις πολιτών, λαϊκές συνελεύσεις σε πλατείες, δεν προσδιορίζονται που, πώς και πότε και πώς διεξάγεται η συζήτηση. Στο τέλος γίνονται κάποιες γενικές συνελεύσεις στις 13 περιφέρειες της χώρας και η οργανωτική αυτή επιτροπή, αφού συγκεντρώσει τα πρακτικά όλων αυτών των συζητήσεων, βγάλει κάποια συμπεράσματα, τα θέτει υπόψη ύστερα από ένα χρόνο στο Κοινοβούλιο, στον Πρωθυπουργό υποθέτω, στον αρχηγό του κομμάτων, για να συζητήσουν και να ξεκινήσει η διαδικασία της αναθεώρησης. Η πρώτη μου αντίδραση λοιπόν σε όλο αυτό πιστεύω ότι πρόκειται για μια, λυπάμαι που το λέω, αλλά γελιοποίηση της διαδικασίας του Συντάγματος. Γιατί αναφέρεται γελιοποίηση? Στο χθεσινό σκεπτικό του ο Πρωθυπουργός είπε ότι εμείς πάμε με διαφορετικό σκεπτικό, θέλουμε το λαό να συνδιαμορφώσει το Σύνταγμα και δεν πιστεύουμε ότι είναι μέσα στα πλαίσια μόνο μίας βουλής και μόνο ειδικών. Αυτό αποτελεί μια ύβρικη προσβολή στον αντιπροσωπευτικό και κοινοβουλευτικό χαρακτήρα του πολιτεύματος που έχουμε δύο αιώνες και είμαστε περήφανοι για αυτό το πολίτευμα, σαν να μην έχει επαφή με το λαό ο αντιπροσωπευτικός χαρακτήρας του πολιτεύματός μας. Δηλαδή η κοινοβουλευτική δημοκρατία δεν βασίζεται στο λαό. Δηλαδή ο κύριος Τσίπρας δεν βγήκε από το λαό. Εκτός λαού γίνονται όλα αυτά τα πράγματα. Η διαδικασία της αναθεώρησης που ισχύει, το επαναλαμβάνω, δύο αιώνες και είναι εγγύηση για τις συνταγματικές μας ελευθερίες και αποτελεί μια εγγύηση στήριξης του Συντάγματος, δεν έχει σχέση με το λαό. Με ποιον έχει σχέση? Δεν αποτελεί προσβολή αυτή τη στιγμή του κοινοβουλευτικού χαρακτήρα, του δημοκρατικού χαρακτήρα του πολιτεύματός μας? Όταν συζητάει η Βουλή στο όνομα του λαού, δεν συζητάει. Η Βουλή δεν εκλέχτηκε από το λαό. Δεν είναι οι πιο ανυποποιημένοι, οι πιο κατάλληλοι αντιπρόσωποι του λαού για να συζητήσουνε? Ποιοι είναι εκπρόσωποι του λαού? Αυτή η 15 μελής επιτροπή αγνώστων λοιπόν στοιχείων που θα διορίσει ο αρχηγός ενός κόμματος ή μιας παράταξης? Γιατί ως παράταξη θα διενεργούνται όλα αυτά. Δεν διενεργούνται από τον Πρωθυπουργό της χώρας. Άρα λέτε ότι εδώ γίνεται μια σπέκουλα στην οπτική που έχει ο κόσμος για το πολιτικό σύστημα, προσπαθεί αυτό να ταυτιστεί ως συνέπεια της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, καλά το καταλαβαίνω? Όχι, ως γελιοποίηση και αντιπαράθεση με τον αντιπροσωπευτικό χαρακτήρα της δημοκρατίας μας. Αυτά θυμίζουν στοιχεία δημοκρατίας κεσαρικού τύπου ή δημοψηφισματική δημοκρατία. Υποψιάζουμε ποιος θα εισηγήσει και αυτά και πώς έγιναν. Τι εννοείται, υποψιάζεστε? Δεν μπορώ να πω τίποτα παραπάνω. Αυτά έγιναν, αυτά τα είπαν κάποιοι οι οποίοι έλαβαν μέρος σε κάποιες λαϊκές συνελεύσεις στις πλατείες, αν θυμάστε τότε, για τους αγανακτισμένους που συγκεντρώνονταν, όπου συγκεντρώνονταν κάθε είδους καρυδιάς καρύδι και κάθε είδους αγανακτισμένος. Αυτά αυτονομάστηκαν λαϊκές συνελεύσεις και άμεση δημοκρατία. Αποτελεί γελιοποίηση και της άμεσης δημοκρατίας και της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας και θα έλεγα ότι, όπως σας είπα από την αρχή, για μένα, ναι, επειδή ό,τι πιο ιερό έχουμε το Σύνταγμα, είναι το Σύνταγμα, γιατί το Σύνταγμα μας έδειξε μια φοβερή ανθεκτικότητα ενώ έχουν γύρω μας καταρρεύσει τα πάντα, είναι μια γελιοποίηση της διαδικασίας αναθεώρησης του Συντάγματος. Λες και η διαδικασία της αναθεώρησης που είχαμε και ίσχυσε στην Ελλάδα όλα αυτά τα χρόνια και κυρίως
γιορτάσαμε την επέτειο της μεταπολίτευσης, γιατί έγινε μια υποδειγματική αναθεωρητική διαδικασία του Συντάγματος 1975, αποτελούν, επαναλαμβάνω, μια προσβολή, μια ύβρη και στο αντιπροσωπευτικό χαρακτήρα του πολιτεύματος μας, την αντιπροσωπευτική δημοκρατία. Κύριε Μανιτάκη, αντιλαμβάνομαι το γενικό περίγραμμα. Θέλω όμως να σας ρωτήσω 2-3 ζητήματα που νομίζω ότι θολώνουν ακόμη περισσότερο το τοπίο. Θυμάμαι τη συζήτηση που κάναμε προ μιας εβδομάδος. Είχατε πει ότι τυχόν εκλογή σε καθολική ψηφοφορία του Προέδρου της Δημοκρατίας, με αύξηση μάλιστα των αρμοδιοτήτων του, συνιστούσε αλλίωση του πολιτεύματος, ευθεία κατάφορη παραβίαση των συνταγματικών επιταγών, διότι υπενθυμίσατε και ορθώς ότι έχουμε προεδρευμένη δημοκρατία και όχι προεδρική. Με βάση τα όσα είπε χθες ο Πρωθυπουργός, ότι δηλαδή... Τα μάζεψε κύριε Θεσίνη. Είχε μια φράση συγκεκριμένη που έλεγε, επειδή για να προλάβω αντιρρήσεις συνταγματολόγων, ίσως θα το, δεν το προσέξατε. Το πρόσεξα. Ναι, γράφει να προλάβω αντιρρήσεις συνταγματολόγων. Αυτή η διαδικασία δεν έρχεται σε αντιπαράθεση με την υπάρχουσα διαδικασία. Ναι. Θα τηρηθεί και αν δεν συγκεντρώσουν 200, αν δεν συγκεντρωθούν σε δύο ψηφορίες 200 ψήφοι, τότε θα πάμε στις εκλογές. Εγώ πραγματικά θα έλεγα πάλι, επαναλαμβάνω τη λέξη, γελιοποίηση διαδικασίας εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας. Εάν δεν συγκεντρώσει υποψήφιος αυτός ο συγκεκριμένος, γιατί για να συγκεντρώσει, για να έχει πιθανότητα συγκεντρώσει, πρέπει να στηρίζεται από την εκάστοτε κυβερνόσου πλειοψηφία. Θα είναι άρα ένας υποψήφιος, λογικά. Mm-hmm. Λογικά είναι ένα. Μέχρι τώρα η ιστορία μας έδειξε ότι είχαμε έναν υποψήφιο. Εάν δεν συγκεντρώσει 200, θα πάει σε εκλογές. Και αν το ψηφίσει ο λαός, δεν θα γελιοποιήσει του ίδιου. Δηλαδή η Βουλή δεν τον έκρινε ικανό και τον έφερε σε αντιπαράθεση, τον έκρινε ο λαός. Δεν αποτελεί πάλι μια αντιπαράθεση της διαδικασίας με αντιπροσωπευτικό από τη Βουλή σε άμεση εκλογή από το λαό. Και μετά τι θα του δώσει αρμοδιότητες, τι θα του δώσει αρμοδιότητες. Είπε ότι δεν θα του δώσει αρμοδιότητες και που δεν θα θίξουν τον πυρήνα του πολιτεύματος. Ναι. Το είπε ξεκάθαρο. Ναι, ναι. Και τότε γιατί γίνονται αυτή η φασαρία. Τόσος ντόρος για να κάνουμε εκλογές. Σε εκλογές δεν βρισκόμαστε. Αυτή η επικοδημοητική ψήφος δυσπιστίας δεν ακυρώνει ένα όπλο κοινοβουλευτικό της εκάστοτε αντιπολίτευσης για την κατάθεση πρότασης δυσπιστίας. Αυτό το εισηγήθηκε κάποιος ο οποίος ήταν Γερμανός σπουδαγμένος, και επειδή εκεί έχουν ένα ιδιότυπο κοινοβουλευτικό σύστημα με τον καγκελάριο που πρέπει να τον προτείνουν κιόλας από την αρχή. Δεν ξέρω ακριβώς πώς το φαντάζεται. Και στα σύνορα αυτά θα συζητηθούν, θα ξανασυζητηθούν και δεν ξέρουμε πώς θα καταλήξουν. Άλλωστε, ευτυχώς που είπε ο Πρωθυπουργός ότι όλα αυτά είναι ανοιχτά από συζήτηση και θα γίνουν αντικείμενο ενδελεχού συζήτησης. Επαναλαμβάνω, πολλά έτηκεν, ό,τι είναι όρος και έτηκεν μην, συζήτηση για τη συζήτηση, ουσιαστικά επί της ουσίας τίποτε. Ούτε ένα θετικό, ούτε ας πούμε τη θεσμοθέτηση ορίου θητείας για τους βουλευτές 2, ούτε το νόμο περί ευθύνης υπουργών. Σε ποια χώρα αντιπροσωπευτικής πάλι δημοκρατίας, ναι, έχουμε αυτό το όριο. Στερείς τη δυνατότητα σε έναν εκλογέα, στο εκλογικό σώμα, να εκλέξει κάποιο συνέχεια? Δεν αποτελεί αυτή η προσβολή του αντιπροσωπευτικού χαρακτήρα του πολιτεύματος? Σε ποια χώρα ισχύει? Μάλιστα. Για τον νόμο... Όλα αυτά, ναι, αποτελούν πράγματι περιφρόνηση και του συντάγματος, του περιεχομένου του και της διαδικασίας, αλλά κυρίως της ιστορίας μας, κύριε Σαχίνη. Στην επέτειο της δημοκρατίας, τη γιορτή της δημοκρατίας, της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας, της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, αυτή που άντεξε 7 χρόνια χρήση και δεν χρεοκόπησε, έρχονται και μας λένε ότι είναι ασθενής, αδύναμη, και ότι η παθυγένειά της οφείλεται στο γεγονός ότι είναι κοινοβουλευτική και αντιπροσωπευτική. Για το όνομα του Θεού, μπορείς να κάνεις σοβαρή συζήτηση για αυτά τα θέματα? Από όλα αυτά, μόνο το νόμο περί ευθύνης υπουργών θα συζητούσα το συνταγματολόγος? Ναι, όχι, αυτό νομίζω ότι πρέπει να γίνει, το έχουν αποδεχθεί όλοι. Όλοι. Η περίφημη διάταξη του συντάγματος που καθιερώθηκε τον 19ο αιώνα, και είχε κάποιο λόγο έτσι πως κατήγγησε, καλό είναι να καταργηθεί και να αξιομοιωθούν οι βουλευτές με τους απλούς πολίτες. Επίσης το άλλο το θέμα της ασυλίας που τόσο, ναι, και αυτό είναι λαϊκίστικο αίτημα, και αυτό στην πράξη ήδη η Βουλή πια άρχισε να δίνει κατά τεκμήριο άδεια για δίωξη ενός βουλευτή. Δεν αφορά το ανέφθυνο, αφορά το καταδίωκτο.
Κατά τη γνώμη μου δεν χρειαζόταν να μπει, αλλά εν πάση περιπτώσει ας μπει, δεν είναι το πρόβλημά μας εκεί, αν το θεωρούμε τόσο σημαντικό. Αλλά δεν δημιουργούν αυτά μια νέα Ελλάδα, δεν δημιουργούν αυτά μια νέα μεταπολίτευση, κύριε Σαχίνη. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Κύριε Μανιτάκη, εσείς δεν ξέρω αν τελικώς σας ζητηθεί να λάβετε μέρος σε μια τέτοια συζήτηση, τι θα προτείνατε ως προς την αναθεώρηση του συντάγματος, ή θεωρείτε ότι δεν είναι θέμα η αναθεώρηση του συντάγματος τελικώς? Κοιτάξτε, προφανώς είναι. Απλώς θεωρώ άλλα πολύ πιο επίγοντα. Δηλαδή την ριζικές αλλαγές στην αναδιάρθρωση του κράτους, του πολιτικού συστήματος και της δημόσιας διοίκησης χωρίς αναθεώρηση του συντάγματος, εδώ και τώρα από τη Βουλή είναι δυνατόν να γίνουν. Να πω μερικά παραδείγματα. Πρώτο παράδειγμα. Είπε ο Πρωθυπουργός και σωστά ότι πρέπει να καθιερωθεί σε τιμία της ψήφου. Δηλαδή να έχουμε περίπου το ίδιο εκλογικό μέτρο σε όλες τις εκλογικές περιφέρειες. Άρα να καταργηθούν αυτές οι γιγαντιές εκλογικές περιφέρειες που έχουμε. Και να γίνουν μικρές περιφέρειες. Ή ακόμα να καθιερωθούν για ένα μικρό, ένα ποσοστό μονοεδρικές περιφέρειες. Αυτό μπορεί να γίνει χωρίς αναθεώρηση συντάγματος και έπρεπε να γίνει και μπορεί να γίνει με απλό νόμο τώρα. Ένα. Δεύτερον, εγώ με τις γνώμες ότι δεν χρειάζεται 300 βουλευτές. 200 είναι αρκετοί, άντε 250. Και δεν το λέω αυτό για λόγους οικονομίας. Το λέω για να αναβαθμιστεί το προσωπικό κύρος του κάθε βουλευτή. Εάν αυτό δε, η μείωση του αριθμού των βουλευτών, συνδυαστεί και με το άλλο, το ασυμβίβαστο της ιδιότητας του βουλευτή με του υπουργού, ώστε όταν εκλέγεται βουλευτής να μην ονειρεύεται κάθε βουλευτής να γίνει υπουργός και όταν γίνει υπουργός να μην ασχολείται μόνο με την επανεκλογή του, καλό είναι αυτός που εκλέγεται βουλευτής να ξέρει ότι θα παραμείνει βουλευτής. Εάν θέλει να γίνει υπουργός πρέπει να παρατηθεί από βουλευτής. Έτσι πηγαίνουν κάποια στοιχεία προεδρισμού στο δημοκρατικό μας πολίτευμα χωρίς να αλλάζουν τον κοινοβουλευτικό του χαρακτήρα και δίνουν μεγαλύτερη ευχέρεια στον πρωθυπουργό της χώρας να διαλέξει ικανούς υπουργούς που θα έχουν αφιερωμένοι μόνο στη διαμόρφωση κυβερνητικής πολιτικής και δημόσιων πολιτικών και δεν θα έχουν το μυαλό τους το πώς θα μαζέψουν ψήφους για την επανεκλογή τους. Αυτά τα θεωρώ τρία ανέφερα, μόνο μπορώ να αναφέρω κι άλλα. Τα θεωρώ πολύ σημαντικά που μπορούσαν να γίνουν και χωρίς αναθεώρηση αρκεί να υπάρχει συνένεση. Για τα δημοψηφίσματα, παρότι το Σύνταγμα έχει πρόνοια, τι λέτε και μάλιστα. Μου κάνει εντύπωση το γεγονός ότι εξαιρούνται από αυτά, εάν δεχτώ αυτή τη λογική, τα δημοσιονομικού χαρακτήρα ζητήματα, όταν θέλω να θυμίσω πέρυσι, για δημοσιονομικού χαρακτήρα ζήτημα κάναμε δημοψήφισμα. Ναι, γιατί γι' αυτό το χαρακτηρίσαμε ως καταστρατήγηση του συντάγματος. Διότι στο ισχύο σύντομα προβλέπεται ότι δεν είναι δυνατόν να γίνει δημοψήφισμα δυσυγκυρίας, δηλαδή να γίνει δημοψήφισμα μετά από ψήφιση νόμου που έχει δημοσιονομικές επιπτώσεις. Ακριβώς γιατί αφορά τα δημοσιονομικά θέματα της χώρας. Υπάρχει στο Σύνταγμά μας. Καλώς το ανέφερε, δεν χρειάζεται να γίνει δημοψήφισμα. Αλλά τώρα κοιτάξτε να δείτε. Έχει προβλέψει τρεις νέες κατηγορίες δημοψηφισμάτων. Τα λεγόμενα δημοψηφίσματα λαϊκής πρωτοβουλίας. Με 500.000, 1 εκατομμύριο και πάλι με 1 εκατομμύριο. Εντάξει, δεν λέω ότι είναι κακό. Δεν ξέρω αν ποτέ καθιερωθούν. Και δεν ξέρω αν είναι τόσο αποτελεσματικά. Ο κόσμος καίγεται, η χώρα καταστρέφεται. Είναι δυνατόν να συζητάμε αυτόν το άμεσο πρόβλημα τώρα? Αυτό είναι μια πολυτέλεια. Κάτι που συζητούσαμε στη μεταπολίτευση, που κακώς δεν έγινε, έπρεπε να καθιερωθούν τα δημοσίματα λαϊκής πρωτοβουλίας, αλλά δεν σώζεται η χώρα. Είναι παραπλανητική αυτή η συζήτηση για να ξεχάσουμε τα άμεσα προβλήματα. Και το άμεσο πρόβλημα είναι ότι το κράτος είναι διαλυμένο. Ότι δεν προχώρησε και δεν προχωράει η διοικητική μεταρρύθμιση. Και αυτό κοστίζει ποσοστά του ΑΕΠ. Γιατί δεν ασχολούνται με τη διοικητική μεταρρύθμιση, ενώ είναι έτοιμα τα σχέδια, ενώ στα μνημόνια προβλέπεται, ενώ είχαμε βοήθεια, τεχνική βοήθεια, δωρεάν που μας παρήχαν οι Ευρωπαίοι και μας παρέχουν για να διαρθρωθεί ριζικά η διοίκηση και να γίνει ευέλικτη, αποδοτική και αποτελεσματική. Αυτό είναι το ζωτική σημασία πρόβλημα της χώρας. Άρα εν κατακλείδη, κύριε Μανιτάκη, σε αυτή την πρώτη αποτύπωση μια συζήτηση, αν αντιλαμβάνομαι σωστά, λέτε εσείς ότι ανοίγει μια διαδικασία που μεταθέτει ουσιαστικά για μετά από ένα χρόνο μέσα από διαβουλεύσεις που πάντως δεν προσομοιάζουν στον κοινοβουλευτικό χαρακτήρα του πολιτεύματος και σε επιταγές του συντάγματος. Ναι, ακριβώς αυτό είπα.
παραπλανητική διαδικασία για να μεταθέσει τα προβλήματα σε ένα φαντασιακό χώρο του Συντάγματος, που και αυτό έτσι πως είναι πολύ νεφελώδες και είναι αφίβολο αν θα καταλήξει. Ειδικά μου γνώμη είναι ότι δεν θα καταλήξει πουθενά και θα χάσουμε ακόμα μια ευκαιρία μέσα από ένα κλίμα πολιτικής συνένεσης να αλλάξουμε το πολιτικό μας σύστημα, το κράτος και τη διοίκηση. Γιατί αν δεν τα αλλάξουμε θα συνεχίσει αυτός ο κατήφορος που ζούμε τώρα σε όλα τα επίπεδα.